Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο της σειράς Δοκιμάζουμε το. Σήμερα θα δοκιμάσουμε ένα παιχνίδι που έχω αρκετό καιρό στο Steam Library μου και λέγεται Darkwood. Το Darkwood είναι ένα παιχνίδι με ιδιαίτερα γραφικά, όμως είναι survival horror. Και είναι ένα παιχνίδι που μου έχει τραβήξει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον και το θεωρώ διαμαντάκι, γιατί είναι ιδιαίτερος ο τρόπος που σου μεταφέρουν το horror στοιχείο σε ένα παιχνίδι. Πάμε να το δούμε. Κάνω νέο προφίλ, Normal Difficulty, δεν βγάζουμε τον πρόλογο γιατί είναι η πρώτη φορά που παίζουμε, οπότε πατάμε play και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Παίζεις, λέει, ένα challenging και ένα παιχνίδι που δεν συγχωρεί. Δεν θα σε καθοδηγήσουμε χεράκι-χεράκι, ξέρω εγώ. Να σέβεσαι τα δάση, να είσαι υπομειωτικός και να συγκεντρώνεσαι. Πρόλογος, ωραία, ξεκινάει. Δεν ξέρω, θα μας δείξει κάποιο story, λογικά. Είδα, λέει, φόβο στα μάτια τους. Μια creepy φάτσα βλέπω εδώ. Λες και, λες και είμαι υπεύθυνος που διαδόθηκε αυτή η αρρώστια. Λες και είμαι εγώ η πηγή αυτής της μιζέργειας, αυτήν την γη. Πάντως, creepy μουσική, creepy φιγούρες. Δεν έχω από πουθενά να κρυφτώ, λέει, από αυτούς. Πουθενά να τρέξω. Το δάσος, δεν προλάβω τον υπότιτλο. Έχω και δυνατά τη μουσική στα ακουστικά. Κάποιος κοιτάει το παράθυρο. Είμαστε όλοι καταδικασμένοι. Οκ. Okay. Ωραία, αυτός εδώ είμαι εγώ. Γενικά έτσι είναι το παιχνίδι. Από ψηλά, βλέπετε, κουνάω και την καρέκλα. Μπορώ να την σύρω. Την πω όπου θέλω. Λοιπόν, stop dragging, ναι, μην την τραβάς. Ψάξε το τραπέζι. Έχει κάποια χάπια. Τα βάλουμε εδώ πέρα. Έχει και ένα σημειωματάριο, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν είναι τίποτα. Close. Ωραία. Έχω ψάξει το τραπέζι. Να δούμε τι. Alcohol distiller, λέει. Examine. Είναι μια συσκευή για να φτιάχνεις moonshine. Ωραία. Κάνεις την άκρη την κολοκαρέκλα σου. Άνοιξε wooden door. Μισό λεπτό, γιατί έχει και από εδώ κάτι. Εδώ είναι παράθυρο. Barricaded window. Είναι παράθυρο, λέει, που το έχουμε βάλει σανίδες. Θα ήταν αυτοκτονία, λέει, να βγάλω τις σανίδες από το παράθυρο. Οκ, okay, έχεις δίκιο. Πατάτες. Examine. Το μόνο πράγμα που μεγαλώνει σε αυτή τη γη, λέει, και έχω μερικές ακόμα. Πάμε έξω από εδώ. Αχα! Το generator, λέει, σχεδόν έχει τελειώσει από καύσιμα. Πρέπει να βρω ένα γεμάτο δοχείο βενζίνης. Και βρήκα, λέει, είδα ένα, λέει, σε ένα χαλασμένο τρακτέρ. Ωραία, θα βρω εκεί, λέει, βενζίνες. Για να δούμε τι υπάρχει εδώ πέρα. Οπ, ακούω θόρυβο. Δεν ξέρω αν το ακούτε και εσείς, φορές τα ακουστικά. Κλουβιά είναι εδώ που είναι άδεια. Ειλικρινά ακούω θόρυβο. Window. Η πόρτα ανοίγει, υποτίθεται. Κλείνω την πόρτα. Ψάχνω και το τραπέζι. Τα εργαλεία μου, λέει, δεν τα έχω αποστηρώσει εδώ και χρόνια. Έτσι και έτσι δεν μπορώ να βοηθήσω τους τύπους με τα προβλήματα. Ρε φίλε, κάποιος βαράει. Αριστερά μου το ακούω, προς τα δω. Μεταλλική πόρτα, λέει, άνοιξε. Δεν προτιμούσα με την ανοίξω, λέει, πέρασα πολύ ώρα για να το κλειδώσω εκεί μέσα. Αχα, αυτός είναι που βαράει, αυτός ο κάποιος. Αυτή η πόρτα ανοίγει όμως. Container, τι υπάρχει εδώ μέσα. Η κλειδαριά, λέει, έχει κλειδωθεί εδώ και καιρό. Σκουπίδια θα έχει εκεί πέρα, λέει, μην νοιάζεσαι. Οκ, okay. Μπορώ και τρέχω κιόλας, να δούμε τι έχει και εδώ κάτω. Γενικά μην κρίνετε ένα παιχνίδι τα γραφικά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το κρεβάτι μου. Μερικά παιχνίδια μπορεί να έχουν πιο κακά γραφικά, αλλά να είναι πάρα πολύ καλά. Μόλις ξύπνησα, λέει, όχι, τα φώτα αρχίζουν και τρεμοπαίζουν. Πατάω πάνω στο κρεβάτι μου. Ράδιο. Ήταν ήρεμο για χρόνια αυτό το. Ναι, καμιά φορά ακούω φωνές μέσα από το στατικό. Το. Λοιπόν, κλείσει τη λάμπα. Την άνοιξα. Ψάξει. Ω, αλκοόλ. Ας το πάρουμε μαζί μας. Τα φέρουμε εδώ πέρα. Ό,τι χρειαζόμαστε μπορεί να είναι εδώ πέρα. Α, ένα κλειδί. Μια χαρά. Και εδώ τι υπάρχει. Ναι, οκ. Okay. Ωραία, τώρα που έχουμε το κλειδί. Ίσως να είναι το καλύτερο σημείο για να χρησιμοποιήσουμε κάπου που θέλαμε κλειδιά, έτσι κι αλλιώς. Ξεκλείδωσα τώρα και παίρνω μέσα από τα κλουβιά. Κάποια πράγματα που είχε. Μια καρέκλα, την ψάξω κι αυτή. Φωτογραφική μηχανή.
Αχα. Medical bag για ιατρικά μάλλον και μια φωτογραφία. Ωραία. Εδώ μπορούμε να ανοίξουμε. Δεν θα έπρεπε να ανοίξουμε, λέει. Ναι, και εγώ δεν θα ήθελα. Λέω να βγω από το σπίτι. Κλειδωμένα. Άφησα ένα κλειδί. Το ξεκλείδωσα με ένα κλειδί και θα ανοίξω την πόρτα να βγω έξω. Οπ, ένα σκυλί. Το αμάξι λέει, ναι. Κατεστραμμένος στίχος. Παίρνουμε το κλειδί από το... σκηνή από εδώ πέρα. Το σκυλί, γιατί κλαίει. Δεν πρόκειται να τα καταφέρει, λέει. Πρέπει να τελειώσω αυτό το... που υποφέρει. Πάτα space για να πηδάς πάνω από εμπόδια. Αχα. Ωραία, και οπότε βγήκαμε στο δάσος τώρα. Όλα δείχνουν ότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Παίρνω μαζί μου το τσεκούρι που βρήκα στο πάτωμα. Μπορώ να το πάρω να το χρησιμοποιήσω. Ναι. Μπορώ να πάρω πράγματα και να τα βάλω... να τα κρατάμε. Οπότε τώρα έχω ένα τσεκούρι. Να πηδήξω από πάνω δεν μπορώ, οπότε πρέπει να κόψω. Μπαμ. Δεξί κλικ για να φορτώσει η επίθεση. Αριστερό για να βαρέσεις. Μπαμ και τα άσπασε όλα. Ήρε, μπράβο. Πρέπει να προσέχω τις παγίδες, λέγει, από τις αρκούδες. Ένα κόκαλο από μια νεκρή αγελάδα. Γενικά φαίνονται εγκαταλελειμμένα τα πράγματα. Πάτα shift για να τρέξεις. Ναι, το έκανα ήδη. Ας περάσουμε από εδώ. Έχουμε και χάρτη. Κάτι ακούω δεξιά μου. Πάνω αριστερά, αν δείτε εδώ πέρα, έχουμε δύο μπάρες που είναι η ζωή μου, τέσσερις μπάρες που είναι η αντοχή μου, το στάμινα. Τώρα εμείς κάπου εδώ πρέπει να είμαστε και τρέχουμε. Ναι, τα δάση λέει έχουν κρύψει όλους τους δρόμους που μας συνδέουν με τον έξω κόσμο. Με τρόμαξαν τα κολόπουλα. Γενικά το παιχνίδι είναι πολύ ατμοσφαιρικό. Location, Fallen Tree. Α, είμαστε εδώ. Αυτή τη στιγμή. Ας πάμε προς τα εδώ. Ή δεν έχει κάτι προς τα εδώ. Προς τα πάνω είναι που πρέπει να πάμε. Campfire που είχε... Κάποιος ήταν εδώ πέρα. Παίρνουμε τα ξύλα και τα σπίρτα που έχει. Και μερικά ρούχα. Ωραία. Και μπορώ να φύγω. Είναι σκοτάδι λέει εδώ πέρα. Θα πρέπει να φτιάξω ένα torch. Πάτα tab λέει. Α, έχουμε και crafting system. Μα μια χαρά. Φτιάξω το torch. Το βάλουμε στο νούμερο 2. Για να δούμε. Ωραία. Κάτι κάνει το torch. Πάμε να τρέξουμε λίγο. Περάσουμε πάνω από το φράχτη. Βρήκαμε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Οκ, καλύτερα να μην χωθώ εδώ πέρα γιατί φαίνεται πάρα πολύ creepy. Μια τύπησα δεμένη σε ένα δέντρο, τη βλέπετε? Σε μερικές μέρες λέει θα έχει τελείως απορροφηθεί. Οκ, και φεύγω. Έχει κάτι άλλο? Το σπίτι. Άμα, εδώ φαίνεται σαν να γίνει κάποιο είδους θυσία. Κακή ιδέα να φοράς ακουστικά σε horror games. Εγώ φταίω που το έκανα. Όχι, και ένα σκύρις είναι εδώ. Ματωμένος, κάποιος τον έχει φάει. Ελπίζω να μην είναι ζόμπι. Νομίζω αυτός ακόμα αναπνέει. Έχει ένα κλειδί πάνω του. Μεταλλικό. Παίρνουμε το κλειδί και βιντεάκι. Αυτός δεν έχει τις αισθήσεις του λέει. Δεν τον έχω ξαναδεί εδώ γύρω ξανά. Να και το κλειδί. Κρατάει απλά ένα κλειδί και ένα ημερολόγιο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Τον κουβαλάμε. Καθώς κατάφερε να μπει εδώ κρυφά, πρέπει να ξέρει... Δεν ξέρω και κάτι ακόμα που δεν πρόλαβα. Σίγουρα δεν θα μου βοηθήσει και ο θελός. Και αρχίζουμε και τον... του βάζουμε με σύρικες. Αλλά αυτό, γενικά είμαστε καλός άνθρωπος ή κακός. Δεν ξέρω. Είναι άνευ σημασίας, λέει, δεν είναι σημαντικό. Οκ. Τον μετέφερα σε αυτό εδώ το δωμάτιο. Πρέπει να φύγω από αυτό εδώ το καταραμένο, λέει... δάσος, μ' ακούς? Δείξε με πώς και θα σε αφήσω να φύγεις. Εμείς τα λέμε αυτά σε αυτόν. Ή αυτός μας μάζεψε. Εμείς μάλλον. Καμιά φορά ακούω τη φωνή της. Τα έχουμε παίξει τελείως, μου φαίνεται. Με καλεί να γυρίσω στο σπίτι.
Κάτι πολύ μυστηριώδες συμβαίνει εδώ πέρα. Και τον έχουμε δέσει. Πού είναι η έξοδος? Ή εμάς μας έχουν δέσει? Δεν θυμάμαι πως ήταν η φάτσα μου. Δεν είχα δώσει σημασία ποιος είναι ο παίκτης μου. Δείξ' μου πού! Ω, και πέφτουν πουνίδια! Τι κάνεις ρε! Οκ. Okay. Όχι άλλο! Θα σε σκοτώσω σαν σκύλο, λέει, εάν πρέπει να το κάνω. Και φεύγει. Εγώ πες να είμαι αυτός. Ή πλέον έγινα εγώ αυτός που βρήκαμε στο δάσος. Απλά το πρώτο ήταν tutorial και τώρα είμαι αυτός που βρήκαν στο δάσος. Μάλλον πλέον θα χειρίζομαι αυτόν που είναι στο δάσος. Προσπαθεί να λυθεί ο τύπος. Σήκω, σήκω, ρε. Αυτός ο καριόλιος μου έκλειψε το κλειδί. Ωραία. Container, ψάξ' το. Είναι κλειδωμένο. Οκ. Okay. Ρούχα. Ας τα πάρουμε. Μπορεί να χρειαστούν για κραφτάρισμα, δεν ξέρεις ποτέ. Σε αυτές τις κοινωνίες τι γίνεται. Ας ανοίξω εδώ πέρα να δω τι υπάρχει. Lockpick. Αχα, έφτιαξα ένα... Lockpick. Και μπορώ να φτιάξω και bandage από αυτά τα... Ωραία, το bandage θα το χρησιμοποιήσουμε. Και το lockpick θα το χρησιμοποιήσουμε. Καταρχήν θέλουμε bandage γιατί έχουμε χάσει health. Το βλέπετε. Οπότε τυλίγω το χέρι μου. Και ανεβαίνει σταδιακά το health, το κόκκινο αριστερά αν δείτε. Πάμε να χρησιμοποιήσουμε και το lockpick. Α, εδώ για το τέτοιο είναι. Χρησιμοποιήσει το κλειδί. Και ξεκλείδωσα το container και μέσα εδώ έχει ένα φτιάρι. Θα μας χρειαστεί για να κοπανίσουμε κάποιο το κεφάλι και ένα φακό. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το φτιάρι. Για να κοπανίσω την πόρτα. Κοπάνα την πόρτα. Ωραία. Οκ, okay, σπάσαμε. Κάποιος είναι... Ε. Έβγαλα το φακό. Ε, hey, εξαφανίστηκε ο τύπος. Και τώρα γίνεται horror, παιδιά, το πράγμα. Λάμπα. Δεν ανοίγω, κλείνει. Α, εδώ ήταν το σπίτι που ήμασταν πριν. Ποιος είναι εδώ, λέει αυτός που είχα κλειδώσει μέσα πριν, που είχε κλειδώσει ο άλλος, παι. Σε παρακαλώ, άσε με έξω. Δεν ξέρω το κωδικό. Εδώ ήμασταν πριν. Ας ψάξουμε και τη σύριγγα. Ο κωδικός ποιος να είναι? Πρέπει να το βγάλω, η αλήθεια είναι αυτό τώρα. Ωραία, μόλις σας έσπρωξα την ντουλάπα. Και άνοιξε καινούργια πόρτα και καινούργιο δωμάτιο. Πρέπει να το βγούμε από πίσω. Λοιπόν, generator switch on, δεν γίνεται, θέλουμε gasoline. Metal table. Οι ζώνες δεμένες, εδώ γίνονται πειράματα, δεν ξέρω τι. Μάλλον από εδώ ξεκίνησε όλο το κακό. Ίσως ο προηγούμενος τύπος που είδαμε ήταν όντως αυτός που ξεκίνησε όλο αυτό το πρόβλημα. Μισό λεπτό να ανοίξει και αυτό το chest. Να τη βενζίνη. Βενζινάκι και τέμπλεγκ. Ένα πολύ σκληρό πόδι από τραπέζι, λέει. Από ξιά φτιάχτηκε, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μπορεί να χρησιμοποιείται σαν όπλο αντί για το χαλασμένο μας πλέον τσεκούρι. Ας ανάψουμε το generator. Ωραία. Ρίχνω εγώ εδώ πέρα τη βενζίνη. Λούζω το generator όλο. Ωραία. The tank is empty. Μπορώ να ανοίξω το generator. Μπορώ. Ωραία. Μπορώ να ανοίξω δηλαδή λάμπες πλέον. Ωα, τέλεια. Και η πόρτα έκλεισε μάλλον από τον άνεμο, μου φαίνεται. Και εδώ εμφανίστηκε ένα πτώμα, λέει. Αντί για μάτια έχει δύο dials. Είναι ορθάνεκτο το στόμα του, λέει. Μπορεί να ακούσει μια περίεργη φωνή. Είναι λες και βλέπω παρεστήσεις εδώ μεταξύ. Ραδιόφωνο ήταν πριν και τώρα είναι σαν ραδιόφωνο που είναι πτώμα ραδιόφωνο. Και βγάζει τρεις γραμμές. Τι στο διάλογο. 4, 8, 9, 2. Είναι ο κωδικός προφανώς για εκεί μέσα. Για εδώ. 4, 8, 9, 2. Οκ, okay, και είναι ακόμα ραδιόφωνο, πλέον. Ωραία, λέτε να ανοίξουμε. 4, 8, 9, 2, εντάξει, το κατάλαβα. Πάμε. 4, 8, 9, 2. Confirm. Got it. Ανοίγω. Σιγά σιγά.
Αυτή η μουσική, ρε παιδιά, είναι πολύ γαμάτη η μουσική του παιχνιδιού και η ατμόσφαιρα. Οκ, okay, να βαρέσω την πόρτα. Δεν μιλάει ο άλλος, θα μου έχει κάτσει πίσω την πόρτα να μου φέρει καμία σφαλιάρα. Ωραία. Βοήθησέ με, λέει. Δεν βλέπω, come closer, ναι, νομίζεις. Άντε, γεια σου. Του κλείσε και την πόρτα. Οχ, οχ, οχ. Εντάξει, θα ξαναμπώ όπως κάνεις έτσι. Να έχω έτοιμο να βαρέσω. Πού είσαι? Έρχομαι απειλητικά. Πάρτα. Α, στόχισα. Πάρτα. Μη βαράς, ρε παιδί μου. Θέλω να γίνουμε φίλοι. Μόλις σε έσωσα. Άντε γεια. Dead man, ψάξ' τον. A small plastic chicken, γιατί όλοι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο κοτόπουλο σε τέτοιες περιπτώσεις. Τον έψαξα, ωραία. Τι στο διάλογο, γιατί ήταν τόσο βίαιος. Χε. Το χαλί μου μιλάει ή αυτός. Και τώρα πώς θα... πώς θες να γίνει, πώς θες να βγεις, λέει. Νομίζεις θα τα καταφέρεις ολομόναχος. Ναι, έχεις να μας πεις άλλες πληροφορίες. Το ακούς αυτό? Ναι, το ακούω. Είναι πάρα πολύ δυνατά στα αυτιά μου αυτή τη στιγμή. Παίζει να φωνάζω κι εγώ ίδιος. Πού πάμε? Φακός. Βαράνε την πόρτα. Ανοίξαν την πόρτα, Ναι, πάμε. Αμάν, κάτι μπήκε από το παράθυρο. Οκ. Okay. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάποιο μυστήριο και βλέπω και περίεργες φιγούρες στο δάσος. Ναι. Ήρθατε σαν άσγκουλ είναι. Οκ. Okay. Μου προσφέρει βοήθεια. Θα την πάρω. Ναι. Το παιχνίδι κάνει save. Είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν χάσαμε. Chapter 1. Πρώτη πίστα. Ή μπαίνουμε στην πρώτη πίστα ή περάσαμε την πρώτη πίστα. Νομίζω μπαίνουμε. Συνήθως γράφει chapter 1 όταν μπαίνεις. Και τώρα ξύπνησα σε αυτό το σημείο. Ακούω πάλι βήματα, ρε παιδιά. Κάποιος τρέχει έξω το σπίτι. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ θα αφήσω το επεισόδιο. Δεν θα γίνει σειρά. Είναι ήδη επεισόδιο της σειράς. Δοκιμάζουμε το. Δοκιμάσαμε τον Darkwood, το οποίο φαίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι για να παίξει κάποιος. Κάνει 14 ευρώ στο Steam, έχει πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Τα γραφικά του εμένα μου αρέσουν. Ξέρω όμως ότι σε εσάς δεν αρέσουν, στους περισσότερους τώρα της νέας γενιάς, τους μικρότερους από εμένα. Γενικά, έχω ξαναπεί όπως είπα και στην αρχή, δεν παίζουν ρόλο τα γραφικά. Το παιχνίδι έχει τέλεια ιστορία, υπόθεση, ήχους. Το περιβάλλον του είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Και από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια ιστορία έτσι μυστήριο που θες να μάθεις τι γίνεται. Όπως είπα, βλέπετε δεν μπορώ να σταματήσω, θέλω να δω τι γίνεται παρακάτω. Κάνει μόνο 14 ευρώ στο Steam. Οπότε κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Ελπίζω το παιχνίδι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.